Γεια σου, καλώς ήρθες. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα μοναδικό άνοιγμα, αποκαλυπτικό. Θα σου αποκαλύψω πάρα πολλές αλήθειες, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ισχύουν χρονικά μέχρι τέλος περίπου του χρόνου. Μπαίνουμε λοιπόν στις 21 Ιουλίου, Πανσέλινος στο ζώδιο του Εγώκερου. Μια σπάνια πανσέλινο συμβαίνει περίπου κάθε 3 χρόνια. Αυτή η σπανιότητα κάτι κιόλας σηματοδοτεί. Θα σου δώσω πληροφορίες που δεν τις ακούσεις πουθενά άλλου. Δεν θα τις βρεις πουθενά άλλου και θα δεις ότι θα σε αγγίξουν. Θα σου δώσω τα κλειδιά. Και μετά θα κάνουμε το άνοιγμά μας. Άκουσε με, κάνε εγγραφή, πάτα το καμπανάκι 2 φορές. Δες τις άλλες και τις υπόλοιπες αναλύσεις, δες και αυτή την ανάλυση μέχρι το τέλος, διότι θα πάρεις πάρα πολλές πληροφορίες. Το άνοιγμα ισχύει για ζώδιο, οροσκόπο και φυσικά για τη σελήνη σου. Και αν ακόμα δεν πιστεύεις στην αστρολογία, και αν ακόμα λες ρε παιδί μου, εντάξει, βάλτα στην άκρη, είναι πανανθρώπινο, είναι μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης φύσης να ζούμε σε κύκλους. Μη μου πεις ότι στη ζωή σου, πάλι λέω άσχετος από αστρολογίας και τα λοιπά, ότι δεν έχουν κλείσει κεφάλαια στη ζωή σου. Ανοίγει νέο κεφάλαιο, κλείνει ένα κεφάλαιο. Σε θέματα αγάπης, σε θέματα συνεργασίας, επαγγελματικής φύσεως, οτιδήποτε. Η ζωή έτσι είναι. Η πραγματικότητα έτσι είναι. Και το ζώδιο Εγώκερος είναι ένα ζώδιο πρακτικό, πραγματικό, ρεαλιστικό και κοινικά ρεαλιστικό καμιά φορά. Το λέω γενικά, έτσι. Ενώ δηλαδή το λέω γενικά και όχι αν αναφέρομαι σε άντρα ή γυναίκα. Και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και να δούμε την πραγματικότητα. Κλείνει ένας κύκλος, ένας πολύ σημαντικός κύκλος για εσένα, που αυτός ξεκίνησε περίπου ανάλογα πάντα, λέω και με τον προσωπικό χάρτη του καθενός, μέχρι και 6 μήνες πίσω, δείχνει σε γενικό πλαίσιο πού χρειάζεται να εργαστείς, τι χάσαμε, να αναλογιστείς, τι έχασες γενικά στη ζωή σου. Επίσης, αυτή η πανσέλινος γίνεται στην 21η μοίρα στον Εγώκερο, μια πάρα πολύ δύσκολη μοίρα, λέγεται αναιρετική. Οι αναιρετικές μοίρες είναι πολύ δύσκολες, είναι δύσκολες ενέργειες, είναι όμως και οι μοίρες των δασκάλων. Δηλαδή ότι μέσα από αυτές τις ζυμώσεις, τις διαδικασίες, αποκτάς γνώσεις, εμπειρίες και δεν την ξαναπατάς. Δηλαδή δεν θα μπεις να ξανακάνεις το ίδιο λάθος, όποιο και να είναι αυτό. Εμπιστεύτηκες, προδόθηκες, αλλά υπάρχουν και άλλα 2 κλειδιά. Μείνε, διότι θα σου δώσω 2 απίστευτα σημαντικά κλειδιά για το υπόλοιπο του χρονικού διαστήματος μέχρι τέλος του χρόνου. Αλλά επειδή μιλάμε για ζώδιο, εγώ καιρού και χρόνο, θα σου έλεγα ότι μπορεί να είναι και άχρονο. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Η αναιρετική μοίρα έχει κάτι το σημαντικό. Είναι 21, είναι στο τέλος. Πρέπει να εκφραστείς και να πας, αυτό είναι ένα επόμενο βήμα, αυτό λέει η διδασκαλία, στο ζώδιο του υδροχώου. Σε μια πιο επαναστατική κατάσταση, σε μια πιο ελεύθερη σκέψη. Να σκεφτείς διαφορετικά πράγματα. Να βασιστείς στις δικές σου καθαρά δυνάμεις. Να σε πιάσει και λίγο εγωισμός και να βγεις και λίγο προς τα έξω. Είναι η ώρα των αποφάσεων, των γεγονότων, είναι η ώρα όπου θα πρέπει να αναλογιστείς κάποια πράγματα. Μια παρένθεση. Φυσικά, μέσα από την αστρολογία μπορούμε να κάνουμε μια προβλεπτικότητα. Δεν είναι μαντική τέχνη, είναι προβλεπτικότητα. Προσπαθούμε δηλαδή να προβλέψουμε τα γεγονότα, όπως κάνουν οι αναλυτές, οι πολιτικοί αναλυτές, οι κοινωνικοί αναλυτές κτλ. Σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη μοίρα λοιπόν, με το τέλος του κύκλου, θα εμφανιστούν αλήθειες οι οποίες ήταν κρυμμένες. Σκάνδαλα, ο εγώκερος έχει να κάνει με το κράτος, έχει να κάνει με την κοινωνία, με τη δομή γενικότερα, την κρατική δομή. Θα βγουν στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είχαν μείνει κρυφά και πραγματικά θα συγκλονιστούν. Το τέλος ενός κύκλου μπορεί να σημαίνει, θα το πω σε παγκόσμιο, λέω και για Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για Ελλάδα αφορά, μπορεί να δούμε και τον ξαφνικό θάνατο κάποιου πολύ σημαντικού άνθρωπου. Να φύγει από τη ζωή, γιατί
Στην εσωτερική αστρολογία, οι ψυχές ενσωματώνονται, μπαίνουν μέσα από το ζώδιο του καρκίνου και φεύγουν μέσα από το ζώδιο του εγώκερου. Εντάξει, είναι κάτι άλλο αυτό τώρα, μην μπούμε εκεί, μην σας μπερδέψω. Αλλά να το ξέρετε, το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να δούμε εδώ. Σε παγκόσμιο και επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, θα μάθουμε συγκλονιστικά πράγματα. Θα βγουν στην επιφάνεια απίστευτες αλήθειες. Θα συγκλονιστούμε. Θα αναλογιστούμε και πραγματικά θα διερωτηθούμε πού ζούμε, τι είναι αυτό που ζούμε, τι πράγματα ζούμε. Και όλα αυτά, ξέρετε, είναι παθογένειες οι οποίες μένουν, εγώ θα έλεγα, επίτηδες μένουν άλυτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν και τα ελέγχουν. Τολμώ να πω ότι, γιατί αυτή είναι και η κοινική αλήθεια που βγάζει και ο εγώκερος, ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για τον πολίτη. Και αυτό μπορεί να το δείτε εσείς, ανεξαρτήτου ιδεολογικής κατεύθυνσης, το λέω γενικά για όλους, το μήνυμα είναι ότι δεν ενδιαφέρεται το ελληνικό κράτος για εμάς. Υδροχώος η Ελλάδα, αυτό τουλάχιστον έχει αποφασιστεί, υδροχώος, παρόλα αυτά όμως έχει ζώδιο, μάλλον συγγνώμη, ζώδιο υδροχώος με οροσκόπο στους διδύμους, καταλαβαίνετε τι παίζει. Και όχι μόνο αυτό, η Ελλάδα ως υδροχώος στην κλασική αστρολογία έχει και ως κυβερνήτη τον Κρόνο στην κλασική αστρολογία. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Ο Κρόνος σημαίνει το κρυφό, σημαίνει το παρασκήνιο, σημαίνει η δολοπλοκία, σημαίνει οι θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες είναι πραγματικές αληθινές. Αυτά. Πάμε τώρα σε εσένα. Απλά ότι ήθελα να το πω αυτό γενικότερα, να προσέχουμε. Σε εσένα τώρα, προσωπικά σε εσένα. Τι σημαίνει λοιπόν εγώκερος? Κοίταξε να δεις. Εγώκερος σημαίνει νέο, όντως σημαίνει δουλεύω σκληρά. Έχει όμως γίνει μια παρανόηση. Και αυτή η παρανόηση είναι ότι και καλά πρέπει να δουλεύει σκληρά για να βγάλει χρήματα, να ανέβει πάνω. Αυτά, ναι, ναι. Υπάρχουν εγώκεροι οι οποίοι δεν θέλουν να ανέβουν παραπάνω. Υπάρχουν εγώκεροι οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε επιχείρηση. Υπάρχουν εγώκεροι οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν γενικοί διευθυντές. Υπάρχουν εγώκεροι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλόδοξοι, αλλά με κάποιον άλλον τρόπο, να έχουν άλλες φιλοδοξίες. Μια μεγάλη φιλοδοξία, ξέρετε, είναι να ερωτευτείς με τέτοιο πάθος που πραγματικά να μην το έχεις ξαναβιώσει. Ο εγώκερος λοιπόν συμβολίζει ναι μεν την εργασία προς την επίτευξη του σκοπού. Δεν έχουν όλοι οι εγώκεροι την ίδια επιθυμία, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Λέμε ένα γενικό τώρα πλαίσιο, να το βάλουμε δηλαδή, να το πλαισιώσουμε, να βάλουμε ένα όριο για να μην πλατιάσουμε. Ο εγώκερος δουλεύει σκληρά προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Όμως ποιος είναι ο συμβολισμός? Είναι η κατσίκα, η οποία ο έγαγρος βγαίνει, σκαρφαλώνει πάνω στο βουνό και φτάνει στην κορυφή του βουνού. Και από εκεί, από τον 10ο οίκο που στον κύκλο της αστρολογίας είναι ο πιο υψηλός οίκος, από εκεί βλέπει το οικοδόμημα. Και ξέρεις ποιο οικοδόμημα βλέπει? Βλέπει το οικοδόμημα, ας πούμε, του κράτους, του πολιτισμού, της πολιτικής, της κοινωνίας, της, όλων των οργανωμένων πραγμάτων. Και τι βλέπει? Και επειδή έχει να κάνει με το χρήμα, βλέπει κάτι κενό. Το χρήμα είναι πεθαμένο. Το χρήμα ανήκει στον Πλούτονα. Ο Πλούτονας έχει να κάνει με πεθαμένα πράγματα. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στη ζωή μας, αναγκαία βεβαίως, γιατί μπορείς να κάνεις και διαφορετικά, σε πράγματα ψεύτικα, ανούσια, τα οποία όμως τους έχουμε δώσει εμείς οι άνθρωποι απίστευτη εξουσία. Γιατί και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να διαχειρίζεσαι τους πολίτες σου. Σκέψου το. Πάμε τώρα. Ποια είναι η βαθύτερη αλήθεια για εσένα όμως για το επόμενο διάστημα? Ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα? Και εδώ είναι δύο κλειδιά που θα σου αποκαλύψω. Το βαθύτερο μήνυμα του εγώκερου και γενικά στην αστρολογία, το ένα είναι η αξία σου. Βάλε την αξία σου στη ζωή σου, σε οποιοδήποτε πράγμα. Ποια ήταν η αξία σου σε αυτή τη σχέση? Ποια ήταν η αξία σου σε αυτό το γάμο? Ποια ήταν η αξία σου σε αυτή τη συνεργασία? Σε εκτίμησαν σωστά ή όχι? Άρα λοιπόν, ναι, ο εγώκερος μιλάει για αξία, αλλά κυρίως όμως δεν μιλάει. Μιλάει και για την ύλη, μιλάει και για την αξία της ύλης, δηλαδή αξίζεις τόσο, θα σου δώσω τόσα λεφτά, έτσι. Θα έχεις αυτή την προσφορά, θα έχεις αυτή τη συνεργασία, γιατί είναι και καθημερινά πράγματα. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Πώς να το κάνουμε, όπως και να το κάνουμε. Εκτός και αν πάει κάποιος και
κλειστεί, να μονάσει, δεν ξέρω τι, και πάει αλλού το θέμα. Λοιπόν, όμως εδώ, στην πραγματικότητα, στη ρουτίνα των καθημερινών ανθρώπων, έχει να κάνει το χρήμα που είναι η κατώτερη αξία, έχει όμως να κάνει η πνευματική σου αξία. Η αξία της ψυχής σου, η αξία η πνευματική σου. Αυτό σημαίνει ο εγώ καιρός ανεβαίνει πάνω στο βουνό και με τα κέρατα επικοινωνεί πνευματικά με άλλες διαστάσεις. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Δεν είναι τυχαίοι συμβολισμοί των ζωδίων. Απλά κάποιος πρέπει να εμβαθύνει πάρα πολύ για να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει αυτή τη γλώσσα, την μαθηματική θα έλεγα κιόλας, γιατί ναι, η αστρολογία έχει ένα σύστημα κιόλας μαθηματικό. Είναι πώς είναι η αστρονομία που βάζει κάτω τα πράγματα και τα μελετάει και λέει «Α, ωραία, έχω αυτούς τους αριθμούς, άρα γίνεται αυτό». Κατά κάποιο τρόπο έτσι είναι και η αστρολογία, αλλά και με ένα πνευματικό, ας το πούμε και σε ένα πνευματικό επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο κλειδί που σου δίνω. Το δεύτερο κλειδί ξέρεις ποιο είναι. Η ψυχή σου. Τι έκανες, πώς εκτίμησες, τι έκανες εσύ στην ψυχή σου. Ο εγώ καιρός συμβολίζει επίσης τη δύναμη, την ένταση της ψυχής του ανθρώπου. Την επιμονή του, την αντοχή του στα γεγονότα, στην καθημερινότητα, στη ζωή και το πώς μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, λοιπόν, άρα αυτά είναι για εσένα για το επόμενο διάστημα που σου αποκαλύπτονται και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και σου λέει εδώ κλείνει ένας κύκλος. Έχεις και αναιρετική μοίρα. Το ίδιο ζώδιο ο εγώ καιρός είναι ένας δάσκαλος, πολύ μεγάλος δάσκαλος, μυστικιστής, μυστήριος δάσκαλος. Έχει μυστήρια τα οποία δεν θα στα αποκαλύψει έτσι εύκολα, γιατί είναι η φύση του ζώδιου, είναι το μυστήριο. Εσύ όμως τι έχεις κάνει για τη ζωή σου, τι έχεις κάνει για την ψυχή σου, τι έχεις κάνει για το πνεύμα σου, τι έχεις κάνει για την αξία σου σαν άνθρωπος. Π.χ. για την αγάπη, για τον έρωτα, για μια πολύ καλή συνεργασία, για τα επαγγελματικά σου αν θέλεις, για την καθημερινότητά σου και για απλά πράγματα στη ζωή σου, η καθημερινότητά σου, τα απλά πράγματα, πας στο σπίτι σου, πώς ξοδεύεις τη ζωή σου, πώς ξοδεύεις το χρόνο σου, πώς αναλώνεις τη ζωή σου, γιατί ακριβώς έτσι είναι. Καθημερινά, φίλες και φίλοι, βγάζουμε ένα χαρτάκι από το σχέδιο της ζωής μας και λέμε μία μέρα. Μία μέρα. Πώς τη ζούμε αυτή τη μέρα. Ξέρετε, δεν χρειάζεται, αυτό λέει και εγώ καιρός, ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις, γιατί πρόσεξε, βουνό σκέτο, κακοτράχαλο, νύχτα πάνω στην κορυφή του βουνού. Τι λέει λοιπόν ο εγώ καιρός. Στη ζωή η καθημερινότητά σου μπορεί να έχει απλότητα και να γεμίζεις. Μπορεί να ζεις τέτοια πράγματα, μικρά πράγματα και να γεμίζεις. Αλλά το θέμα είναι να τα εκτιμήσεις. Εντάξει, αυτό. Πάμε τώρα, όπως είπα, να κάνουμε το άνοιγμά μας. Θα κάνουμε λοιπόν, όπως έχω πει, ένα ζώδιο και θα βλέπεις ζώδιο φυσικά, θα δεις το ζώδιο σου οπωσδήποτε, οροσκόπο και τη σελήνη. Πάμε όμως σε ένα γενικό. Η σελήνη λοιπόν για τους... πάμε, κρυός. Κρυός λοιπόν. Για τον κρυό, μία σελήνη που βγαίνει, θέλει να σου πει νέα πράγματα, θα έρθουν νέα πράγματα μετά το κλείσιμο ενός κύκλου, να περιμένεις πάρα πολύ δυνατές αλλαγές. Δεν θα είναι εύκολο, θα είναι δύσκολο κρυέ μου για κάποιο λόγο. Πάμε τώρα στο μήνυμα που έχει να σου πει ο εγώ καιρός. Ένα λεπτό. Σαν συμβολισμός και έχει βγει και ανάποδα. Μου πέσε ανάποδα. Λοιπόν, αγαπημένε μου, κρυαρίνες, έπεσε ανάποδα. Είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Όταν λοιπόν είναι ανάποδα, σημαίνει τότε ότι είσαι σε μια κατάσταση ότι... Πρώτα απ' όλα, εδώ δείχνει μια γυναίκα, δείχνει γυναίκες. Ίσως έχεις κάποια προβλήματα ασυνεννοησίας με κάποιο γυναικείο στοιχείο, φίλο, γυναίκα με κάποια γυναίκα στη ζωή σου. Λοιπόν, εδώ δείχνει όμως γενικά ότι είσαι σε μια φάση, όχι, πώς να σου το πω, πολύ παράξενη και ιδιαίτερη, το έχεις πάρει τελείως διαφορετικά, λίγο λάθος, εμπόδια γενικότερα τα οποία χρειάζεται να ξεπεράσεις, έτσι. Και ατυχία λίγο και ίσως και λίγο πρόβλημα στα οικονομικά σου. Η 21η μοίρα έχει να σου πει, έχει βγει ένας άλλος βασιλιάς εδώ, όπου okay, προχώρα να λύνεις τα προβλήματά σου γενικά με πάρα πολύ πρακτικό τρόπο. Χρειάζεσαι μια μεθοδολογία. Χρειάζεσαι επίσης και μια γύρωση. Χρειάζεσαι δηλαδή και πράγματα λογικά να τα προσεγγίσεις. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο ζώδιο που είναι ο Ταύρος.
Το μήνυμα λοιπόν της Πανσελίνου είναι στον εγώ καιρό. Όπα. Τα συναισθήματά σου. Εσύ λοιπόν Ταύρε, το επόμενο διάστημα, πολύ συναισθηματική περίοδος. Ένταση, αυτό μπορεί να είναι και θετικό, μπορεί να είναι και αρνητικό. Κυρίως όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θετικό για είναι κυρίως. Θα υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες θα δημιουργηθεί αρκετό συνέστημα και αυτό είναι και μία από τις χαρές της ζωής το συνέστημα. Κάτι να ξυπνήσει. Αφορά μια επιτυχία, μια γνωριμία, αφορά κάτι χαρούμενο, νέο, ίσως ένα ωραίο ταξίδι. Το μήνυμα λοιπόν της, του εγώ καιρό που έχει να σου πει είναι ότι κοίταξε να δεις, επειδή όντως είναι μια πανσέλινος που δείχνει το τέλος κάποιων πραγμάτων να το κάνει με δύσκολο τρόπο, εδώ όντως έχει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, κάτι τελείωσε με πολύ δύσκολο τρόπο, πληγώθηκες, στεναχωρήθηκες. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι ότι κοίταξε να δεις, χειρότερο δεν γίνεται. Χρειάζεται όμως να σηκωθείς, βρες αντοχές. Βρες την αντοχή της ψυχής σου και σήκω, διότι ναι, μία νέα μέρα ξημερώνει, κάτι καινούριο έρχεται. Μην μείνεις μόνο, αχ Θεέ μου, στην αποτυχία ή στο δύσκολο ή δεν ξέρω τι άλλο, εντάξει. Και η 29η μοίρα, αυτό που σου λέει είναι στόχοι, μπορείς να τους πετύχεις, εδώ σημαίνει και ταξίδι, σημαίνει και ξεκούραση, σημαίνει δράση, αν έχεις κάποιες ιδέες βάλτε σε δράση, πρακτικές δράσεις. Χρειάζεται λοιπόν στη ζωή γενικότερα το μήνυμα να προχωρήσεις μπροστά. Επίσης χρειάζεται και αρκετά επίπεδα ενέργειας για να πετύχεις τους στόχους. Πολύ καλό όμως. Δίδυμοι. Οι δίδυμοι, το μήνυμα λοιπόν της Πανσελίνου είναι ok. Ισορροπία πνευματική, αλλά από την άλλη όμως χρειάζεσαι και μία πρακτικότητα. Καλό το πνευματικό, το ονειρικό, το φανταστικό ας πούμε, οι φανταστικοί κόσμοι, οι άλλες διαστάσεις, αλλά είμαστε και πλάσματα εδώ της γης, πρέπει να είμαστε και γιωμένοι και πρακτικοί. Αυτό σου λέει λοιπόν. Οκ, πολύ καλό μήνυμα. Ένα άλλο, το οποίο βγαίνει από τον εγώ καιρό και το οποίο σου λέει, είναι, έχει βγει δικαιοσύνη, κυρίως ζώδιος ζυγός, χρησιμοποίησε λέει τη διαισθησή σου, πάρε πρακτικές αποφάσεις, να καταλάβεις ότι όλα στη ζωή είναι και καρμικά γεγονότα, είναι δούνε και λαβήν, είναι δράση-αντίδραση, είναι ισορροπίες, είναι η δικαιοσύνη γενικότερα, ότι κάποια πράγματα μπορεί να σου φαίνονται άδικα, αλλά γίνονται διότι σε πνευματικό επίπεδο είναι δίκαια και έτσι πρέπει να γίνουν. Ναι, μπορεί να σημαίνει και προβλήματα δικαιοσύνης, πραγματικά, είναι όμως μια περίοδο για σένα, να είσαι δίκαιος δίκαιη απέναντι στον εαυτό σου βασικά. Εντάξει. Και η 29η μοίρα λέει μέθοδος. Κάτι τόσο πολύ, που τόσο πολύ χρειάζονται γενικά και το ζώδιο των διδύμων. Επειδή είναι ένα ζώδιο αϊκίνητο, πάρα πολύ έξυπνο, στροφάρει πάρα πολύ γρήγορα, θα του κάνει πάρα πολύ καλό, θα σας κάνει πάρα πολύ καλό σε όλους, όλες σας, να βάλετε λίγο και μια πρακτικότητα. Δεν είναι εύκολο. Μια μεθοδολογία, έτσι. Βέβαια εδώ σημαίνει δουλειά, σημαίνει χρήμα, έχεις και μια λατρεία για το χρήμα, για την άνετη ζωή. Όλα είναι μέσα στο πλαίσιο, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Προσοχή γενικότερα σε κάποιες λεπτομέρειες ή δώσε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες γενικότερα στη ζωή. Εντάξει, αυτό. Εδώ έχουμε κύριο ζώδιο Παρθένο και τα υπόλοιπα ζώδια της γης που σε επηρεάζουν. Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι κοντά σε σένα και είναι εκεί για να σε βοηθήσουν όμως. Για τους καρκίνους, το μήνυμα που βγαίνει από την Πανσέλινο στον εγώ καιρό είναι ότι κοίταξε να δεις, κάτι είναι εκεί στη γωνία και είναι έτοιμο να σκάσει. Δεν ξέρω τι είναι. Θα μου πεις, δεν ξέρεις ρε φίλε. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να σκάσει. Μια κατάσταση, μια συνεργασία, μια σχέση είναι αυτό έτοιμο να σκάσει και να γίνει χαμός. Νεύρα, ένταση, μια ορμητικότητα και παρεξηγήσεις, οπότε πρέπει να τα προσέξεις αυτά στο επόμενο διάστημα καρκίνου, έτσι σαν γενική οδηγία. Αυτό που σου λέει λοιπόν ο εγώ καιρός επίσης είναι μια βασίλισσα μπαστούνι σε όρθια θέση. Χρησιμοποίησε την ενέργειά σου, χρησιμοποίησε τη δύναμή σου, ότι πάντα έχεις την αυτοπεποίθησή σου, ναι, ναι βεβαίως. Ο καρκίνος φυσικά μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση, εννοείται. Μην νομίζετε, ναι, μην είναι ένα ευαίσθητο να το πω έτσι ζώδιο, αλλά είναι και ένα πολύ, μπορεί και ένα
πάρα πολύ σκληρό ζώδιο, έτσι. Και ένα, πολύ ζω... και ένα ζώδιο το οποίο μπορεί να όχι να ταλαιπωρήσει, να συνεχίσει να δαγκώνει, που λέει, με τις δαγκάνες του να ταλαιπωρεί. Εδώ βγαίνει μια γυναίκα. Μπορεί να σημαίνει λοιπόν ότι έχεις θέμα με μια γυναίκα, η οποία σου προκαλεί ένταση για κάποιο λόγο. Από την άλλη, αν είναι συμβολικά, αυτό που σου λέει εγώ, και χρησιμοποίησε επίσης αυτή τη γυναίκα για τη σοφία της, ή αν είσαι εσύ, να χρησιμοποιήσεις γενικά σοφία στη ζωή σου, διέστηση και okay, χαλάρωσε λίγο. Εδώ σημαίνει κιόλας αυτή η κάρτα, okay, έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις δύναμη, χαλάρωσε και λίγο, δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Κάτι σε ενοχλεί εσένα. Πρέπει να το δεις λοιπόν, γιατί ενοχλεί την ψυχή σου. Το μήνυμα της 29ης μοίρας είναι όχι στο σκοτάδι όμως, όχι σε αρνητικές ενέργειες, όχι π.χ. σε εκδίκηση, έτσι. Όχι στο σε ευθεία σύγκρουση, γιατί εδώ μιλάμε και λίγο και για σύγκρουση. Ενώ με τις προηγούμενες κάρτες. Εδώ βγαίνει ο ήλιος, αλήθειες. Μπορείς να δημιουργήσεις λοιπόν κάτι πάρα πολύ θετικό για το επόμενο διάστημα, διότι και ο ήλιος σημαίνει κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα και είναι η εκτίμησή μου, είναι η αξία μου. Πού είναι η αξία σου? Ο ήλιος τη φανερώνει, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει εσύ να την καταλάβεις και να την βγάλεις προς τα έξω, εντάξει. Και είναι σημαντικό, διότι έτσι μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Και στην αγάπη και στον έρωτα, στις σχέσεις και επαγγελματικά, αλλά κάντο με έναν ειλικρινή, φωτεινό και ωραίο τρόπο. Πάμε στο επόμενο, λέω. Το μήνυμα της Πανσελίνου είναι επικοινωνία. Κοίταξε να δεις, όντως το μεγαλύτερο χάρισμα, ικανότητα, μάλλον ικανότητα, ναι, κάποιοι έχουν χάρισμα αλλά είναι και ικανότητα, που μπορείς να αναπτύξει ένας άνθρωπος, είναι το χάρισμα της επικοινωνίας. Με την επικοινωνία αποφεύγονται πόλεμοι, με την επικοινωνία επικρατεί η λογική, με την επικοινωνία ερεμούν τα πνεύματα και μπορούν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι, με την επικοινωνία σώζονται γάμοι, σώζονται σχέσεις. Θα μπορούσα να πω βεβαίως ότι και δεν σώζονται, εντάξει, ή δεν χρειάζεται να σωθούν. Εξαρτάται ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται. Εδώ λοιπόν λέει για σένα λοιπόν, αγαπημένε Λέοντα, χρησιμοποίησε την επικοινωνία με τέτοιο τρόπο που να έχει λογική, να έχει ευφράδια, δηλαδή το επόμενο διάστημα κάνε κάτι αν θέλεις και για την αναπτύξεις. Τώρα δεν θα σου πω εγώ κάποια μέθοδο, μπορεί εσύ να το ψάξεις περισσότερο και να δεις τι είναι αυτό καλύτερο που κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, και επικοινωνούν πολύ όμορφα και ωραία. Εντάξει. Είναι η γλώσσα σώματος, είναι το πώς είναι με το σώμα τους, είναι η αυτοπεποίθησή τους, είναι ότι σκέφτονται λογικά, είναι ο ρυθμός της φωνής, οι λέξεις, το λεξιλόγιο, δες το. Κάτι θέλει να σου πει. Ο εγώ καιρός λοιπόν σου λέει εδώ ότι ναι, υπάρχει αγάπη. Ναι, Λέοντα μου και Λιονταρίνα, ναι, υπάρχει αγάπη. Εδώ είναι, μπορεί να είναι οικογενειακές στιγμές. Γενικά είναι η αναζήτηση του νοήματος της αγάπης για σένα για το επόμενο διάστημα. Ξεκάθαρο, έτσι. Ναι, μπορεί να είναι η αγάπη μέσα από οικογένεια, μπορεί να είναι μέσα από φιλία, μπορεί να είναι μέσα από, πώς το λένε, μέσα και από μια πολύ όμορφη ερωτική σχέση, που το σκέφτεσαι και για πιο σοβαρά, εξαρτάται τώρα τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται. Αλλά εδώ είναι η αναζήτηση ευτυχίας. Ο στόχος σου λοιπόν, η αποστολή σου είναι ξεκάθαρη. Επικοινωνία και ευτυχία, αναζήτηση ευτυχίας. Για να δούμε 21 τη μοίρα τι έχει να σου πει. Να τη αξία σου. Έχεις αξία, φυσικά και έχεις αξία. Μίλα λοιπόν, χρησιμοποίησε, υπερασπίσου τον εαυτό σου και θα πας μπροστά με την αξία σου, γιατί ναι, είσαι άξιος άξια. Είσαι άξιος, να σου το πω έτσι, για αγάπη. Είσαι άξιος άξια για ευτυχία. Είσαι άξιος άξια για να κάνεις νέα πράγματα. Αν νιώθεις πολύ μοναξία, γιατί εδώ δηλώνει και μια μικρή μοναξία, είναι η στιγμή να κάνεις μια νέα αρχή και να αγαπάς τον εαυτό σου, διότι ναι, είσαι άξιος άξια και κάτι να κάνεις για αυτό, για τον εαυτό σου. Γέμισε την καθημερινότητά σου με μικρά-μικρά πράγματα τα οποία γεμίζουν την όμορφη ζωή σου. Αυτό θέλει να σου πει. Έχεις την υγεία σου. Έχεις ένα σπίτι να μείνεις. Έχεις φαγητό. Έχεις 2-3 φίλους να μιλήσεις. Έχεις ένα αυτοκινητάκι να μετακινήσεις. Είσαι κοντά σε... Αν δεν είσαι αυτοκινητάκι, είσαι κοντά σε μετρό να μετακινήσεις. Ναι, όλα είναι μέσα στη ζωή και όλοι οι άνθρωποι περνάνε τις δυσκολίες τους. Έχεις δύναμη όμως. Αυτό σημαίνει εδώ. Έχεις δύναμη και εύνοια. Παρθένος.
τι έχει να σου πει η Πανσέλινος γενικότερα και σου βγαίνει εδώ ότι, κοίταξε να δεις, οι απαντήσεις που ψάχνεις στην ουσία σε οτιδήποτε και να είναι θα σου έρθουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, γιατί αναζητάς κάποιες απαντήσεις εσύ. Θα έρθουν αυτές οι απαντήσεις, θα σου απαντηθούν στα ερωτήματά σου, διότι το σύμπαν, ο Θεός, δεν αφήνει τους ανθρώπους χωρίς να τους στείλει κάποιες απαντήσεις. Συνήθως γίνεται μέσα από κάποιους άλλους ανθρώπους. Και συνήθως γίνεται από ανθρώπους εντελώς απροσδόκητους που δεν το περιμέναμε, έτσι. Μπορεί εσύ να βαριώσουν, να βγεις για καφέ, να πας με δύο-τρεις φίλες, φίλους, δεν ξέρω τι, να έρθει κάποιος, κάποια από μια παρέα που γνωρίζει κάποιος εκεί, να τον έφερε και κάτι να σου πει και να σου αλλάξει τους νευρώνες του εγκεφάλου. Τσίκι είναι αυτό το, η επιφύτηση που έχουμε, εντάξει. Και να πεις, Θεέ μου, τι έγινε τώρα. Ναι, όντως. Ζήτησε του να σου πει, πρόσεξε, μην το υπεραναλύσεις. Ζήτησε να σου πει τι είναι αυτή, πώς το σκέφτηκε, τι του ήρθε. Καλά, σου λέω τώρα με απροσδόκητους τρόπους. Έτσι μπορεί να είναι και ο δικός σου, ο καλός σου, η καλή σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου. Και να σου πούνε κάτι, κάτι το οποίο θα σε ξυπνήσει, θα σε αφυπνήσει. Ο εγώκερος λοιπόν σου λέει σαν ζώδιο ότι έχεις ικανότητες. Έχεις πολύ καλή επικοινωνία, έχεις πολύ ωραία δόμηση σκέψης, θα κερδίσεις πάρα πολλά μέσα από συνεργασίες, μέσα από ηρεμία, μέσα από πρακτικότητα και να βάλεις στόχους, γιατί εδώ είναι ένα πολύ προσφυλές κάρτα σε σένα, πολύ συμβατή με σένα, διότι είναι το 3 πεντάκτινο. Αφορά τα ζώδια δε βεβαίως της γης, κυρίως εγώκερος βγαίνει εδώ, ίσως σε βοηθήσει κάποιος εγώκερος. Πάρεις μια απάντηση από κάποιον εγώκερο, μπορεί, μπορεί. Κάτι λοιπόν θα σε βοηθήσει να ανοίξεις τα φτερά σου κιόλας. Κάτι θα σε ξεκλειδώσει. Η 21η μοίρα μιλάει, κάτι δύσκολο εδώ, μιλάει για το πλήγωμα και την προδοσία στην αγάπη. Φοβάσαι πάρα πολύ. Να ανοιχτείς, φοβάται η καρδούλα σου, φοβάται να ερωτευτεί, να αγαπήσει, να ανοιχτεί, να κάνει. Αλλά όμως, κοίταξε να δεις. Η ζωή, γι' αυτό σου λέω, αυτή η κάρτα, αυτό θέλει να σου πει και να σε χαλαρώσει. Η ζωή πολλές φορές μας διδάσκει δύσκολα, σκληρά μαθήματα. Μεγαλώνουμε πολλές φορές απότομα, οριμάζουμε απότομα, μας πετάει κατευθείαν στη θάλασσα, στο νερό να κολυμπήσουμε με δύσκολο τρόπο. Υπάρχει πόνος, κάποιος πόνος εδώ, υποφέρεις, η σκληρή αλήθεια που πολλές φορές λες, ρε παιδί μου, την άξιζε αυτή τη σκληρή αλήθεια, την άξιζες. Πρόσεξε όμως, όχι την άξιζες για τιμωρία, την άξιζες να σου φανερωθεί. Ο Θεός, να σου το πω έτσι, το σύμπαν σε προστάτεψε και σου φανέρωσε την αλήθεια. Στην έφερε, ήξερε ότι μπορεί να πληγωθείς, αλλά προτίμησε, να σου το πω έτσι πολύ σοφά και ορθά, να μάθεις την αλήθεια παρά να ζεις ένα ψέμα. Θα πληγωνώσουν πολύ περισσότερο, να το πω έτσι. Εδώ όμως θέλει να σου πει ότι είναι μια περίοδος όπου θέματα καρδιάς συναισθηματικά, ήρθε η στιγμή και εσύ να δεις την αξία σου, πόσο σε μετράνε, αλλά να θεραπευτείς, αλλά και να έχεις αντοχή και να προχωρήσεις. Ζυγός. Κοίταξε να δεις, Ζυγέ, ναι, επειδή έχεις και ένα μυαλό πολύ εύστροφο, να πιστεύεις σε αυτό το οποίο είναι ανέφικτο. Να πιστεύεις το θαύμα σου, λέει. Πίστεψε στο απροσδόκητο. Πίστεψε στο δύσκολο. Πίστεψε σε αυτό που πιστεύεις ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί γίνονται. Μπορούν να γίνουν. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, μπορούν να γίνουν. Ο εγώκερος έρχεται να σου πει, μέσα από το ζώδιο του καρκίνου εδώ, κυρίως αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, ότι, κοίταξε να δεις, έχεις χάσει λίγο τη συγκέντρωσή σου αυτό το διάστημα. Κάπου δεν πιστεύεις, έχεις απογοητευτεί. Αχ, τι έχω κάνει. Α, ναι, σωστά. Εδώ, ζυγός. Μπερδεύτηκα, διάβασα Ακουάριους και λέω, όχι τι κάνω, έχω βάλει λάθος κάρτα εδώ τον υδροχό στο ζώδιο του ζυγού, γι' αυτό. Όμως, πάμε τώρα να επανέλθουμε πάλι, ζυγός, εδώ τι θέλει να σου πει, ότι μην, επειδή έχεις απογοητευτεί κυρίως, εδώ σημαίνει κυρίως από τα ερωτικά, και λες δεν υπάρχει τίποτα, δε, εκεί έξω Παναγιά μου, όχι Θεέ μου, δε, τίποτα, κάνας καλός, καμιά καλή, και έχεις απογοητευτεί. Και μπαίνει σε μια βαρεμάρα, σε μια απάθεια και το λες, το παίρνω απόφαση. Δεν πρόκειται.
να γνωρίσω κανένα, να γνωρίσω τίποτα. Τσουπ όμως, κοίτα, σου λέει εδώ το χέρι του Θεού. Ω, τι, λογαριάζεις χωρίς εμένα, λέει εδώ. Φάση σελήνης, η φάση σελήνης σημαίνει και θέματα ψυχής και συναισθηματικά. Μην αφήνεις λοιπόν τέτοιες σκέψεις να σε αποδιοργανώνουν. Πάντα κάτι υπάρχει. Απλά δεν το προσπαθείς όσο χρειάζεται. Ξέρω ότι μπορείς, μα αν το προσπαθήσω και απογοητευτώ. Ναι, είναι, ναι. Μα αυτό είναι που θέλω όμως να σου πει, ότι αν δεν ψάξεις, αν δεν δεις λίγο εκεί έξω, λέω τώρα για γνωριμία, έτσι, για σχέση, πώς θα καταλάβεις. Π.χ. σε έχει παρεξηγήσει ένας άνθρωπος. Πώς αν δεν πας να μιλήσεις μαζί του, αν απομονωθείς, θα μείνω με αυτή την άποψη. Αν δεν το δουλέψεις λιγάκι, θέλει μια προσπάθεια, δεν λέω. Να το δουλέψει λιγάκι, να του αλλάξει λίγο τη γνώμη και να πει, ρε παιδί μου, αυτός να πει, λίγο τον παρεξήγησα, την παρεξήγησε. Αφορά γνωριμίες, σχέσεις, συνεργασίες, έτσι. Αφορά πολλά πράγματα. Ναι, τι να κάνουμε. Είμαστε πλάσματα κοινωνικά. Βγαίνουμε εκεί έξω. Θέλει και λίγο δουλίτσα με τους άλλους. Με τον προϊσταμένο σου θέλει λίγο δουλίτσα. Με τον σύντροφό σου θέλει λίγο δουλίτσα. Με τη νέα τη σχέση, την γνωριμία θέλει λίγο δουλίτσα. Τι να κάνουμε, έτσι. Περιμένουμε μόνο από τους άλλους. Περιμένεις δηλαδή ο άλλος να τα κάνει όλα από μόνος του. Δεν γίνεται. Θέλει και σένα. Εντάξει, αυτό δηλώνει εδώ. Βγες. Προχώρα. Και η 29η μοίρα έρχεται να σου πει δύναμη. Πρέπει να βρεις τη δύναμή σου κάπου. Κάπου αισθάνεσαι λίγο μια αδυναμία. Λίγο... Εδώ σου λέει λοιπόν να βρεις τη δύναμή σου. Η δύναμη, εδώ έχει βγει το αντίστοιχο ζώδιο του Λέοντα, καθαρά Λέων. Δεν ξέρεις τη δύναμή σου. Αν δεν τη δοκιμάσεις κιόλας, λεκτικά, επικοινωνιακά, να βγεις εκεί έξω. Ναι, θα συναντήσεις ανθρώπους που μπορεί να είναι πιο τρομακτικοί, πιο δυνατοί. Αν δεν βγεις όμως εκεί έξω χωρίς φόβο και δεν μιλήσεις με ωραίο τρόπο κτλ., πώς θα δοκιμάσεις τη δύναμή σου. Ένας τρόπος δύναμης είναι ο λόγος. Ένας δεύτερος όρος δύναμης είναι εσωτερικά η ψυχική μας αντοχή, η αυτοπεποίθηση, η αξία μας. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δεν θα σου δώσει δύναμη η αξία σου, φυσικά. Πρέπει να έχεις και αυτοπεποίθηση, γιατί εδώ είναι καθαρά και θέμα αυτοπεποίθησης. Ωραία. Σκορπιός. Τι βγαίνει εδώ? Όπα. Εδώ, Σκορπιέ, κοίταξε να δεις. Έχεις ένα όραμα. Κάτσε τώρα εδώ. Ένα λεπτό. Ένα. Μια βουλιά καφέ, ρε παιδιά, έτσι. Γιατί μιλάω. Ωραία. Μιλάει για ένα όραμα. Έχεις ένα όραμα. Όμως οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ όριμες. Χρειάζεται για το επόμενο διάστημα αυτό το όραμα να το κρατήσεις λίγο. Μην το αφήσεις. Κράτησε το λίγο, άφησε το λίγο να οριμάσει και μέσα στην ψυχή σου. Μέσα σου δηλαδή, και δες πώς όλο αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να οργανωθεί μετά. Εντάξει, δεν αφήνεις το όραμά σου, σημαίνει ότι δίνεις χρόνο στο όραμά σου για να πάρεις σάρκα και οστά και για να δεις πού χρειάζεται να κατευθυνθείς. Ο εγώ καιρό σου λέει, διότι υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα, άσος πεντάκτηνο, πολύ καλό, πολύ θετικό, ότι τώρα είναι η στιγμή να τα βάλεις κάτω με πρακτικό τρόπο και να ξεκινήσεις. Έχεις δύναμη, ευκαιρίες θα έρθουνε και εδώ σημαίνει πολύ σύντομα, γι' αυτό σου λέει κράτησε το ακόμα λοιπόν το όραμά σου, διότι χρειάζεται να πάρει σάρκα και οστά που λέει, να γίνει πρακτικό, πραγματικό. Άσος πεντάκτηνο, κάτι καινούριο ετοιμάζεται για σένα. Εγώ και σου λέει κάτι καινούριο. Το ένα βέβαια σημαίνει, όπως και τα δεκάρια εδώ και η Άση, που συντονίζονται και πάρα πολύ καλά και με τον εγώ καιρο που είναι μοναδικός και είναι πάνω στο βουνό μόνος του, σημαίνει πολλές φορές πράγματα πρέπει να τα ξεκινήσουμε μόνοι μας. Εντάξει, εσωτερικά, μέσα μας. Και μια πολύ ωραία κάρτα από την 29η μοίρα, σχέσεις. Πρέπει κάπου να επενδύσεις στη σχέση, κάπως πρέπει να δεις εσύ τις σχέσεις, να ανοίξεις την καρδιά σου, έτσι. Και να καταλάβεις ότι πρέπει να ανοίξεις την καρδιά σου να δώσεις για να πάρεις κιόλας, έτσι είναι. Θα δώσω και θα πάρω, δεν είναι μόνο παίρνω. Ωραία κάρτα, δύο κούπα, ευλογία, ευτυχία, συνεννόηση και συνεργασία σημαίνει εδώ και ευκαιρίες για δουλειά ίσως, για το επόμενο διάστημα. Επενδύεις στις σχέσεις. Αλλά επενδύεις όμως ουσιαστικά, γιατί ξέρετε, έχουμε και ένα άλλο εμείς οι άνθρωποι. Επενδύουμε πολύ επιφανειακά. Πολύ εγκεφαλικά, πάρα πολύ επιφανειακά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η σύνδεση
η ουσιαστική μεταξύ, να το πω έτσι, των ανθρώπων. Θα μου πεις, μα μπορώ εγώ να συνδυαστώ τώρα με τον άλλον, από το άλλο τμήμα, ο οποίος είναι χαλαρά. Προσπάθησε να τον καταλάβεις, να δεις. Κάνε την προσπάθειά σου και αν δεις ότι δεν γίνεται, okay, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχει μια εύνοια εδώ για σένα, Σκορπιέ. Συμβατό ζώδιο, καρκίνος κυρίως εδώ, φυσικά αφορά και σένα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό σαν μήνυμα γενικότερα. Τοξότης. Το μήνυμα λοιπόν της Πανσελίνου για εσένα, τοξότη, και βγαίνει ένας Λέων εδώ που έχει να κάνει, κοίταξε να δεις, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Ακούστε να δείτε, επειδή βγαίνει αυτοπεποίθηση, βγαίνει με το συνδυασμό των χαρτιών ή αυτοπεποίθηση. Ναι, κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω, μπορεί να το έχουν στο DNA τους, να το πήραν, το αρπάξαν από κάπου. Οι περισσότεροι όμως, κακά τα ψέματα, την αυτοπεποίθηση τη χτίζουμε μέρα με την ημέρα. Κάποιοι υποκρίνονται ότι έχουν αυτοπεποίθηση, είναι ok, γιατί χρειάζεται εκεί έξω, σε αυτή τη δύσκολη ζωή, να πλασαριστεί σε άλλους ανθρώπους και να βγεις δυναμικά. Χρειάζεται η αυτοπεποίθηση. Πώς το κάνεις? Το κάνεις εσωτερικά, από το στομάχι που λένε, από το τρίτο ηλιακό, από το ηλιακό σου τσάκρα, αν γνωρίζεις, από το τρίτο ενεργειακό σου κέντρο. Το κάνεις με δύναμη από μέσα να βγαίνει. Και όταν τσακώνεστε, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν κάποιες πιέσεις που δεν τις καταλαβαίνετε. Η μία πίεση είναι στο στομάχι. Σαν όταν τσακώνεσαι, μιλάς έντονα, σφίγγει το στομάχι, σφίγγει η κοιλιά, γιατί βγαίνει η δύναμη από εκεί. Μετά είναι η καρδιά, διότι εκεί είναι οι πνεύμονες, οπότε παίρνεις ανάσες και γρήγορες πολλές φορές ανάσες, γιατί θέλεις να φωνάξεις, να μιλήσεις έντονα, έτσι. Αυτή είναι η φυσιολογία του σώματος, όμως είναι και ενεργειακό φαινόμενο αυτό. Άκουσε με λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Εσύ που με ακούς, γιατί είπαμε εδώ σε αυτό το κανάλι, θα μάθεις πράγματα να σκέφτεσαι και διαφορετικά. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα δικαίωμα όλων. Υπάρχει αυτοπεποίθηση και αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ήρεμη δύναμη, υπάρχει πιο έντονη. Εντάξει, υπάρχει ένας άνθρωπος που φωνάζει, ουρλιάζει, κάνει και νομίζουμε ότι είναι δυνατός και έχει αυτοπεποίθηση. Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι το έχουν καταχωρήσει ως έτσι. Μια χαρά, οκ. Okay. Και εσύ λοιπόν, ανάλογα με τα δικά σου χαρακτηριστικά, το ξέρω ότι μπορείς να έχεις αυτοπεποίθηση. Να σε αυτή την εποχή λοιπόν, για την επιτυχία που τόσο πολύ ζητάς σε ό,τι αναζητάς, χρειάζεται και αυτοπεποίθηση. Ο έρωτας θέλει μια αυτοπεποίθηση. Να πας να του μιλείς, να της μιλήσεις. Στο γάμο μέσα, στη σχέση, χρειάζεται μια αυτοπεποίθηση. Θα μιλήσετε. Τι θα κάνει, μούγκα, θα είστε στη στρούγκα, θα μιλάτε. Θα είστε απέναντι, θα βλέπετε μόνο τηλεόραση. Να δείτε τηλεόραση, οκ. Okay. Θα είστε και αγκαλίτσα τηλεόραση. Αλλά κάποια στιγμή χρειάζεται και μια αυτοπεποίθηση. Ακόμα και το ερωτικό κάλεσμα χρειάζεται μια αυτοπεποίθηση. Είδα, σφυρίξεις, πάμε, θέλει. Ωραίο αυτό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό λοιπόν. Θέλει μια αυτοπεποίθηση. Πώς θα το πεις, με ποιο τρόπο θα το πεις, πώς θα καλέσεις τον άλλον στον κόσμο σου, να το πω έτσι, ή την άλλη. Πάμε, εγώ καιρός, τι έχει να πει. Προσοχή, ωραία. Ωραία κάρτα, δεν είναι και τόσο, εντάξει, είναι λίγο δραματική αυτή η κάρτα, έτσι τη λέω. 7 κούπα. Μία κάρτα η οποία σου λέει πρόσεξε τι ακούς, κράτα μικρό καλάθι, πρόσεξε όμως και εσύ τι επιθυμείς, γιατί μπορεί να επιθυμείς τρελά πράγματα και η φαντασία σου να οργιάζει πραγματικά και να τα θες όλα εδώ, γιατί εδώ, κύριε Ξένης, είναι και ένα φαντασιωσικό κομμάτι, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Χρειάζεται λίγο λοιπόν και εσύ να βάλεις μια πρακτικότητα. Μην αφήνεις τα όνειρα να σε παρασύρουν. Είναι ωραία, δεν λέω τα όνειρα, να σε παρασύρουν σε άλλους κόσμους, οι οποίοι όμως δεν υλοποιούνται, δεν υπάρχουν. Εντάξει, πρέπει να ξεφύγεις από αυτό. Και το άλλο, άρα λοιπόν και για το επόμενο διάστημα, είναι πολύ σημαντικό για εσένα. Πάλι το ορίζει εδώ και είδες πως οι ενέργειες έρχονται και το τονίζουν. Χρειάζεσαι μια πιο πρακτική προσέγγιση. Καλό είναι και το όνειρο, αλλά πιο πρακτικά πράγματα. Η αυτοπεποίθησή σου να είναι πιο πρακτική, να είναι πιο ουσιαστική στην καθημερινότητά σου, ακόμα και στα πιο απλά πράγματα. Προσοχή στις παρεξηγήσεις. Εντάσεις, παρεξηγήσεις. Κοίταξε να δεις, μάθε ότι η ζωή σου φέρνει μαθήματα, εντάξει. Σου φέρνει και θετικές εξελίξεις και αρνητικές εξελίξεις. Λοιπόν, θα σε βάλει λοιπόν μέσα σου και μέσα σου να αισθάνεσαι και μια εσωτερική σύγκρουση. Ίσως περάσεις στο επόμενο διάστημα μια εσωτερική σύγκρουση. Να έχεις μια, πώς το λένε, να περάσεις στιγμές στις οποίες περνάς πραγματικά, ουφ, Θεέ μου, γιατί. Το πολεμάω πάρα πολύ.
Το. Πώς το λένε, το. Υπάρχει ένταση μέσα μου. Κοίταξε να δεις. Αυτά δεν συμβαίνουν για να σε τιμωρήσουν. Είναι βιορυθμοί, είναι η ζωή που σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία για να σε αφυπνίσει, για να σου δώσει μαθήματα. Ναι, παιδιά, θα σας πω κάτι. Όταν μάθαινα αριθμολογία και καθώς προχωράγαμε, έβγαινε συνέχεια. Μάθημα εδώ, σχέδιο ζωής μάθημα εδώ, καρμικά μαθήματα εδώ, υποχρεωτικό καρμικό μάθημα εδώ. Κάτσε ρε, λέω ρε φίλε, ρε φίλη να πούμε, τι, εντάξει, εδώ, στη δασκάλα του. Πόσα μαθήματα, δηλαδή μαθήματα, όλο και μαθαίνουμε και αυτά και ξέρεις. Και όταν δεν έχεις μπει μέσα και το αμφισβητείς, δεν το πολύ πιστεύεις. Και λες, μάθημα εδώ, μάθημα εκεί, πόσα μαθήματα θα μάθει. Υποχρεωτικό μάθημα αυτό. Μα κάτσε ρε γάμο. Σου έρχεται στον κύκλο ζωής, τέλος πάντων στην τέταρτη εννιά ετία, υποχρεωτικό μάθημα εκείνο. Κάτσε, υποχρεωτικό μάθημα εδώ, καρμικό μάθημα εδώ. Καρμική σειρά εδώ, το ένα το άλλο, κάτσε τι θα γίνει. Ξεκινάω, μαθαίνω να σπουδάζω αστρολογία. Πάντε πάλι. Η ψυχή που μαθαίνει, κύκλος, μαθαίνει. Ακούω, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή που συζήταγα με κάποιους ανθρώπους ή και στο εξωτερικό ή που. Πέρασαν με κάποια πράγματα. Μάθημα σου λέει. Όλα είναι μαθήματα. Όλα είναι μοιήσεις στην ουσία. Είναι η εσωτερική μοιήση του ανθρώπου για να φτάσει πιο κοντά, αν θέλει, στην πνευματική του αξία, την εξέλιξη στο Θεό. Αυτό που λέγαμε. Αλλά περνάει μέσα από αυτό. Γιατί σου λέει στο εσωτερικό κομμάτι, ας πούμε τη αστρολογία, σου λέει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου δεν προχωράει με το να ζημιά. Απόλυτα γαλήνια ζωή. Ευτυχισμένη σε όλα ζωή. Τα χειλημένα όλα. Οικονομικά, επαγγελματικά, ξέρω εγώ. Ερωτικά, σχέσεις, οικογένεια, παιδιά, όλα λυμένα. Αυτό δεν παίζει. Μπορεί να φαίνεται στους άλλους, αλλά αυτό δεν παίζει. Εντάξει, μαθήματα λοιπόν. Και πολλές φορές ναι, είναι και δύσκολα μαθήματα. Ξέρω, μπορεί να σε νευριάζω με αυτό που λέω, αλλά. Η Πανσέλινος για τον εγώ καιρό έρχεται εδώ πέρα, κοίταξε να δεις, εγώ καιρό αγαπημένη, έρχεται ένα αποτέλεσμα στο οποίο σου λέει ότι είναι μια κατάσταση στην οποία εκεί που βρίσκεσαι θα νικήσεις και εσύ και ο άλλος και οι άλλοι. Τι είναι θέμα σχέσεων, είναι μια κατάσταση η οποία είναι σε ισορροπία και εσύ αισθάνεσαι ικανοποίηση και εκείνος και εκείνη. Είσαι σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, είναι μια κατάσταση. Το αποτέλεσμα δηλαδή της κατάστασης, μάλλον να το πω καλύτερα, συντονίζεσαι εσύ, εξαρτάται και από εσένα, έτσι. Δεν είναι όλα παθητικά, είπαμε. Το κατσίκι που πρέπει να κάνει την ενέργεια να ανέβει πάνω στο βουνό. Πρέπει να ανέβει στο βουνό και μετά να πάρει το δώρο του. Ό,τι είναι. Δεν είναι, κάθομαι στους πρόποδες του βουνού και περιμένω, ναι, είμαι εγώ καιρός και. Ανεβαίνεις, όλοι ανεβαίνουμε την ανηφόρα μας. Τότε θα δικαιωθούμε. Μία κατάσταση η οποία όμως είναι προς ένα ευνοϊκή, είτε είναι επαγγελματικά είτε είναι σχέσεις. Ο εγώ καιρός σαν ζώδιο έρχεται να σου πει ότι πολέμησες μεγάλη σύνα, ο κύκλος που κλείνει για σένα εγώ καιρό. Δύσκολος κύκλος. Πολέμησες, μάτωσες, αλλά με κάποιο τρόπο βρήκες δύναμη, πίστευες στον εαυτό σου, πίστεψες στον εαυτό σου, είχες το κουράγιο να συνεχίσεις. Συνέχισε λοιπόν, λέει εδώ η κάρτα, αυτή η κάρτα, διότι έχεις και κουράγιο και επιμονή και εσωτερική δύναμη. Είσαι μία δύναμη η οποία δεν μπορεί κανένας να την διαταράξει, να την μετακινήσει. Έχεις δει εγώ καιρό ψυχρό. Ο εγώ καιρός είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζώδιο. Μπορεί να πηγαίνει σπίτι του και να κλαίει, έτσι. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζώδιο. Δεν το δείχνει στους άλλους. Εκεί έξω στη δουλειά, βέβαια, είπαμε, εξαρτάται και τον προσωπικό χάρτη του καθενός, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και εγώ καιρός, ναι, μπορεί να γίνει σκληρός, μπορεί να γίνει τυραννικός, μπορεί να γίνει πολύ ψυχρός, μπορεί να γίνει δολοπλόκος, μπορεί να γίνει να χστίνει παιχνίδια, μπορεί να κάνει πονηριές, μπορεί φυσικά, εννοείται. Εδώ τώρα μιλάμε γενικά. Στη θετική κυρίως έκφραση του ζωδίου, διότι όλα τα ζώδια έχουν και θετικά, έχουν και αρνητικά. Φυσικά, εννοείται. Εδώ πάμε περισσότερο προς το θετικό κομμάτι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εδώ λέει η δύναμη, έχεις δύναμη να προχωρήσεις, προχωράς, αυτοπεποίθηση πάλι εδώ, η αξία σου έρχεται να σε επιβραβεύσει, διότι είσαι ο μαχητής εκείνος ο οποίος άντεξε.
Ένας εγώ καιρός έλεγα λοιπόν ότι είναι ένας, είναι πολύ, μπορεί να είναι πολύ ευαισθητοί άντρες ή γυναίκες. Δεν το δείχνουν διότι προστατεύουν τον εαυτό τους, την ψυχή τους. Ξέρουν ότι η ψυχή τους, η καρδιά τους είναι ευάλωτη και δεν θέλουν να παίξω, να μπει κάποιος να διεισδύσει ενεργειακά και να τους διαλύσει. Και γι' αυτό έχουν και ένα προσωπείο. Ο εγώ καιρός θέλει δουλειά από τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του προκειμένου να ανοιχτεί και προκειμένου να αποτινάξει τυχόν περιορισμούς που μπορεί να έχει. Και τότε είναι ευλογία. Συνήθως οι εγώ καιροί, συνήθως λέω οι εγώ καιροί, πάλι λέω στο θετικό, είναι ζώδια τα οποία δίνουν πάρα πολλά, μένουν πιστά, δίνουν ένα αίσθημα ασφάλειας, ίσως είναι λίγο βαρετά. Τι να κάνουμε, κάθε ζώδιο έχει και τα δικά του, έτσι, ίσως είναι λίγο βαρετά. Είναι πολύ ικανά να βγάλουν χρήματα. Μπορεί να τα βγάλουν και με πονηρό τρόπο, αλλά όταν όμως τα βγάλουν με ωραίο, έντιμο τρόπο, γεμίζουν τότε πιο, παίρνουν ευλογίες, ας το πούμε έτσι, ενεργειακές, ακόμα καλύτερα, και ανοίγει και η τύχη τους. Και μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πραγματικά. Υπάρχουν πολλά περίεργα καρμικά ζευγάρια με τους εγώκερους, ας πούμε με διδύμους, καρμικό ζευγάρι με καρκίνο, συνήθως εγώ καιρός καρκίνος, δεν με λένε ότι ταιριάζουν, υπάρχουν πολλές συνθήκες, αλλά μπορεί να γίνει και ένας πολύ σκληρός συνδυασμός. Θέλει προσοχή εκεί, αλλά είναι και ένα καρμικό. Και όλα, και ναι, αν τα βρει εγώ καιρός καρκίνος, είναι από τα πιο ιδανικά ζευγάρια, έτσι. Και μάλιστα και πολύ καλό όσον αφορά και στο ερωτικό κομμάτι. Επίσης και μελέον, εγώ καιρός μελέον, είναι από τα πολύ περίεργα καρμικά ζευγάρια, τα οποία όμως μπορούν να αποδώσουν, και το λέω γιατί έχει εδώ και λέον, έτσι. Πάμε όμως τώρα. 29η μοίρα. 29η μοίρα, έχεις αποστολή, αγαπημένε μου, ναι. Αγαπημένη μου, εγώ και εγώ και Ρίνα, μια πολύ όμορφη αποστολή, που η αποστολή σου αυτή είναι να εκφράζεσαι, να εκφράσεις την αγάπη σου ή να αναζητήσεις την αγάπη ή να αναζητήσεις εκεί που σε αγαπάνε ή να αναζητήσεις ένα νέο σκοπό στη ζωή σου. Βάλε ένα σκοπό. Βάλε έναν ωραίο σκοπό που εσένα θα γεμίσει την καρδιά σου, την ψυχή σου. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτός. Ό,τι είναι. Ξέρω τι να σου πω. Να πάρεις ένα μακρινό ταξίδι. Να πας κάπου. Να σπουδάσεις κάτι. Να αναζητήσεις όντως τον έρωτα και την αγάπη ύστερα από έναν δύσκολο χωρισμό. Να αναζητήσεις εκείνο το οποίο θέλεις. Μπορεί. Τι να σου πω. Αναζήτησε το όμως. Ωραία. Πάμε τώρα στους υδροχόους. Η υδροχόη Πανσέλινος έρχεται να σου μιλήσει ότι κοίταξε να δεις. Εδώ δηλώνει ακινησία. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται void στην αστρολογία, που σημαίνει void, είναι η κατάσταση εκείνη της σελήνης που, θα σας πω, συμβολικό είναι, έτσι, δείχνει ότι η σελήνη δεν κινείται. Είπαμε, κάποια πράγματα στην αστρολογία είναι συμβολικά. Πάνω σε όταν λέμε ένα άνδρομος ο πλανήτης, είναι συμβολικός, δεν είναι πραγματικός. Εδώ τώρα λοιπόν η σελήνη σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση για σένα όπου κάποια πράγματα δεν προχωράνε και είναι λίγο στάσιμα. Αυτό σημαίνει ότι για την ώρα μην περιμένεις να βγει κάτι, όμως πολλές φορές, αστρολογικά μιλώντας, αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Σου δίνει χρόνο. Να προετοιμαστείς, να ετοιμαστείς, να δεις. Αυτό, ok. Αν περίμενες μια κατάσταση να προχωρήσει γρήγορα, μάλλον υπάρχει μια στασιμότητα. Ο εγώ καιρός σου λέει ότι κοίτα, έχει κουράγιο. Μείνε προσιλωμένος στους στόχους σου, σε αυτά που έχεις βάλει, και τότε, μόλις βρεις την κατάλληλη στιγμή, χτύπα. Ταξίδι λέει εδώ μάλλον. Κάτι καινούριο που θέλεις να ετοιμάσεις, μάλλον δεν σε παίρνει λίγο χρονικά, έχεις την ενέργεια να το ετοιμάσεις. Εδώ είναι και 26, είναι και το 2, είναι και με άλλους ανθρώπους σε συνεργασία. Οκ, okay, κουράγιο, δύναμη, ενθουσιασμός, αρκετή ενέργεια θα σου χρειαστούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για να γίνει. Επιτυχία σημαίνει. Και η 29η μοίρα έρχεται να σου μιλήσει λοιπόν με τον κρεμασμένο. Κοίταξε να δεις, δες αυτή τη στιγμή γενικά τον κόσμο, την κατάσταση, με άλλη ματιά. Ποσειδώνας κυρίως εδώ, δες το χάρτη σου που έχεις τον Ποσειδώνα, μπορεί να σε βοηθήσει σαν μήνυμα. Εδώ θέλει να σου πει ότι κοίτα, χρειάζεται μάλλον κάτι να ξαναδώ. Χρειάζεται να δω επίσης πού θα θυσιάσω το χρόνο μου, σε ποιες καταστάσεις και σε ποιους ανθρώπους θα δώσω ενέργεια, έτσι. Λοιπόν,
Ωραία. Εντάξει. Είναι και μια περίοδος για σένα που μπορεί να χρειάζεται να στοχαστείς, να σκεφτείς, να τα αναλύσεις, να διαισθανθείς. Χρόνος. Πού θα δώσω το χρόνο μου, λοιπόν? Πάμε στους ηχθείς. Οι ηχθείς, λοιπόν, έρχεται εδώ με ένα ωραίο μήνυμα. Είσαι πολύ κοντά να πετύχεις τους στόχους σου και το επόμενο διάστημα μπορείς να το φέρεις προς εσένα, δηλαδή, για το συμφέρον σου και να πετύχεις. Στόχοι. Εδώ είναι επίτευξη στόχων. Αυτό είναι πολύ θετικό για σένα, γενικά, ηχθή. Και έχεις, και έχεις πολύ ανάγκη για κάποια επιτυχία, εν πάση περιπτώσει. Ναι, μιλάμε τώρα γενικά. Μπορεί να είναι επαγγελματικά, μπορεί να είναι ερωτικά. Πάντα λέω, παίζει ρόλο, γιατί παίρνουμε ένα κομμάτι τώρα εδώ της αστρολογίας. Η αστρολογία κανονικά είναι σύνθεση πολλών κομμάτων. Και για να έχουμε καλύτερη αποτύπωση, χρειάζεται από εσένα τον προσωπικό σου χάρτη. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ και πολύ ελπιδοφόρο. Κάτι κυνηγάς και μπορεί να πετύχεις. Πολύ καλή κάρτα και αυτή, 6 πεντάκινο. Πολύ καλός συντονισμός με τα ζώδια της γης. Εδώ κυρίως βγαίνει ένα σταύρος. Υπάρχει ασφάλεια γενικά. Αν αισθάνεσαι ανασφαλής ή αν αισθανόσουν ένα είδος ανασφάλειας, έρχεται αυτή η κάρτα να σου επιβεβαιώσει ότι okay, είσαι εντάξει, είσαι ασφαλής. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς, να θυμάσαι ότι είναι δίνω-παίρνω αυτή η ζωή. Να θυμάσαι ότι υπάρχει ένα είδος δικαιοσύνης σε αυτή τη ζωή. Αργά ή γρήγορα ο καθένας το πληρώνει το τίμημά του. Είναι μια κάρτα όμως πολύ θετική και πολύ καλό όσον αφορά στο κομμάτι των σχέσεων. Σταθερότητα, ασφάλεια, εμπιστοσύνη είναι και τα στοιχεία τα οποία θέλει και ο ηχθής να έχει. Γιατί ο ηχθής είναι και λίγο ονειροπόλος, λίγο σκέφτεται, ξεφεύγει λίγο η σκέψη του. Και θέλει ένα πλαισίωμα, ας το πούμε. Γιατί καμιά φορά είναι και ο ηχθής είναι και αρκετά ανασφαλές ζώδιο. Και ανησυχεί με τα πάντα, μα με τα πάντα. Και η 21η μοίρα, ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ όμορφη κάρτα. Ίδροχος, καθαρά ίδροχος εδώ. Κάνει τον αριθμό 8, αλλά κανονικά είναι ο αριθμός 17. Κοίταξε να δεις. Το ζώδιο των ηχθείων είναι οι οραματιστές. Μπορούν να πιάσουν πληροφορίες από άλλα επίπεδα, να τις οραματιστούν. Είναι αυτοί οι οραματιστές του κόσμου που λένε και της κοινωνίας και τα φέρνουν με τέτοιο τρόπο να τα εκφράσουν, αλλά πρέπει όμως και να τα υλοποιήσουν. Εδώ δηλώνει αυτή η κάρτα τύχη, εύνοια, προστασία, δηλώνει αγάπη, δηλώνει επίσης ανανέωση, καλή υγεία. Έχει πολύ νερό εδώ που είναι και το στοιχείο σου. Εντάξει. Και επίσης, αν κάπου αισθάνεσαι ότι έχεις χαθεί και λες ρε παιδί μου, δεν έχω σκοπό, δεν έχω αυτό. Όχι, δεν ισχύει. Εντάξει. Έχεις και σκοπό, έχεις και εύρεια, έχεις και προστασία. Ακούστε με προσεκτικά. Αν δεν το έχετε δει, και μιλάω ίσως και για τους καινούριους, μπες οπωσδήποτε στο κανάλι μου, αφού κάνεις εγγραφή, πατήσεις καμπανάκι 2 φορές. Να δεις ένα προηγούμενο βίντεο που λέγεται «Μεγάλη Αποκάλυψη», πολύ δυνατό ανοιγματαρό για το μέλλον σου που είναι άχρονο, έχει ξεπεράσει τις 10.000 προβολές, μπες το οπωσδήποτε, θα πάρεις τι να σου πω από πληροφορίες. Επίσης μπες να δεις και αυτό πολύ δυνατή ανάλυση για το μέλλον σου, είναι πολύ θετικό. Και δικαιώνεσαι, μιλάει για δικαιοσύνη. Και αν είσαι σε πολύ τρελό κέφι, ρε παιδί μου, έχεις πιει και λίγο παραπάνω και είσαι και τρελό κέφι, μπες να δεις μοναδικό Αιγυπτιακό ταρό άνοιγμα, το παιχνίδι της μοίρας. Άμα έχεις πιει ακόμα καλύτερα, η μοίρα, το πεπρωμένο, έχει άλλη χρειά, έχει άλλο σκοπό. Εντάξει, τα λέμε.